Η έναρξη του εμβολιασμού έναντι της πανδημίας του κορονοϊού είναι σίγουρα μια ιστορική στιγμή για την πατρίδα μας και όλο τον κόσμο. Μια στιγμή που όλοι την περιμέναμε. Επιτέλους ήρθε. Ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή για την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου υπολογίζεται ότι κάθε 16 περίπου δευτερόλεπτα πεθαίνει ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου από τη νέα νόσο. Ελπίζουμε ότι αυτό θα ξεπεραστεί σταδιακά με τον εμβολιασμό όλο και περισσότερων συνανθρώπων μας. Πρέπει να πω ότι για την ανάπτυξη και την έγκριση των νέων εμβολίων ίσχυσαν και ισχύουν όλες οι νομικές επιταγές και οι υψηλές προδιαγραφές που ισχύουν για όλα τα εμβόλια. Αυτές οι νομικές επιταγές και οι υψηλές προδιαγραφές έχουν θεσπιστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τηρούνται και από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Τα εμβόλια έχουν ελεγχθεί πρώτα στο εργαστήριο και μετά σε κλινικές δοκιμές που αφορούσαν δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπων και ήδη έχουν εμβολιαστεί εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Θέλω να ελπίζω ότι με τον εμβολιασμό σταδιακά όλων και περισσότερων συνανθρώπων μας θα μειωθεί η επίπτωση της νέας νόσου, οι άμεσες αλλά και οι μακροχρόνιες επιπλοκές που σχετίζονται με αυτή, η θνητότητα από αυτή και φυσικά οι κοινωνικές και οι άλλες συνέπειες στην υγεία μας. Μαζί με το δικό μου εμβολιασμό σήμερα ξεκινάει, σαν γιατρός εμβολιάστηκα, ξεκινάει και ο εμβολιασμός των συναδέλφων μου, των υγειονομικών, των επαγγελματιών υγείας, που στην πρώτη γραμμή εκτίθενται και αντιμετωπίζουν τον ιό. Τα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία, όπως εδώ το Αττικό, που είναι η συνάδελφή μου και ο διοικητής, και στα ιατρεία τους. Όλους από βαθιάς καρδιάς τους ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι το τέλος ακόμα. Το τέλος θα έρθει σταδιακά με τον εμβολιασμό όλο και περισσότερον. Αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να παραμείνουμε υπομονετικοί και να είμαστε προσεκτικοί να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλον με την τήρηση των γνωστών σε όλους μας μέτρων. Χρόνια πολλά, με το καλό το νέο έτος σε όλους, με υγεία. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.